Για πάμε παρακάτω, Μανώλη, για πάμε στα εξοπλιστικά. Πάμε παρακάτω. Για πάμε στα drones. Πάμε στα drones. Είναι, πραγματοποίησε την δοκιμαστική πτήση του το Bayraktar, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, για να μπορεί να απονιώνεται από το αεροπλανοφόρο Ανατολού. Μάλιστα. Θα δείτε τις σχετικές εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Είναι σε μια ράμπα. Έγινε αυτό ειδική ράμπα, βέβαια. Σαν προσωμιωτής, ας πούμε. Προσομοίωση. Ήταν πετυχημένη αυτή η απογείωση, λένε, για να μπορεί να κάνει αργότερα απονιώσεις από το αεροπλανοφόρο Ανατολού. Σύμφωνα με πληροφορίες στο αεροπλανοφόρο, τέλος πάντων στο πλοίο αμφιβίων επιχειρήσεων, όπως το λένε τώρα πια, πριν τις εκλογές ήταν αεροπλανοφόρο, τώρα είναι πλοίο αμφιβίων επιχειρήσεων, το παρουσιάζουν, όπου θα μπορούν να απονιώνονται από εκεί περίπου 50 με 60 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar, τα οποία μπορούν να είναι και οπλισμένα, όπως αναφέρω χαρακτηριστικά. Είναι από τις εδώ έχουν κάνει υπερπαραγωγή πάντως, Μανώλη, έτσι. Βλέπουμε drones γύρω-γύρω που τραβάνε πλάνα από όλες τις γωνίες. Έχουν κάνει πολύ σοβαρή δουλειά εδώ. Κατασκευάστε την ειδική πίστα. Έχουν φτιάξει την πίστα ακριβώς προσομοίωση σαν να είναι το αεροπλανοφόρο. Τα έχουν κάνει όλα σαν να είναι ταινία εδώ που έχουν γυρίσει. Πάντως αυτό είναι σημαντικό επίτευγμα. Αυτό δεν είναι αμεληταίο πράγμα. Πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και μου κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει αυτό το drone που κατασκευάζει η εταιρεία του γαμπρού του Τούρκου Προέδρου, του Σελτζούκ Bayraktar, στα σχολικά. Μπορεί να μπει στα επόμενα. Κάνει υπομονή. Ναι. Εγώ πάντως θα το είχα κάνει παρατήρηση, λέω συγγνώμη, αλλά τι κάνεις εδώ. Αν είσαι ο Bayraktar. Εντάξει. Και όχι μόνο. Είναι και πιο πάνω. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα και προχωρούν στο ζήτημα αυτό πάρα πολύ με έναν σοβαρό τρόπο οι Τούρκοι.